πάμε να δώσουμε συνέχεια με τον Μάριος Στεπίνσκι. Είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αγωνιστικής. Είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος πέτυχε 3 τέρματα απέναντι στην Ανόρθωση και χάρισε ουσιαστικά στον Άρη το τρίποντο. Πάμε αμέσως στο Skype να συναντήσουμε τον ποδοσφαιριστή του Άρη. Μάριος, good evening. Good evening, good evening. You are the player of this match day with your hat-trick. Aris gained the 3 points against one of the biggest teams of the league. Yes, yes. I'm very happy. I'm very happy about that, that I scored my first goal here in Cyprus. You know, we have to remember that we are on the beginning of the championship, so I'm calm and we have to be calm and continue working to achieve our targets. Είναι το ξεκίνημα της χρονιάς μας. Είπε, θα πρέπει να μείνουμε ήρεμοι, θα πρέπει να μείνουμε ψύχρεμοι. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Είναι τα πρώτα μου γκολ και εμένα στην ομάδα του Άρη, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μέχρι και την συνέχεια του πρωταθλήματος. Μάριους, during summer, when Aris approached you, was the decision difficult to accept it or it was easy to accept it? No, it was probably the most difficult decision in my career because first time I said no, and after a long time I decided to come here. It's always too hard. It's always hard decision to leave Italy, to leave maybe one of the best league in the Europe. But you know, the president of Aris make me believe in this project, and that's why I'm here. Thanks, mm-hmm. thanks of him. Το ρωτήσαμε αν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν τον πλησίασε η ομάδα του Άρη, αν ήταν εύκολη η απόφασή του ή αν ήταν δύσκολη για να έρθει στην Κύπρο. Μας είπε, μας αποκάλυψε ότι ήταν 2 φορές που τον προσέγγισε η ομάδα του Άρη. Την πρώτη φορά είπε όχι, την δεύτερη φορά όμως είπε ναι. Δεν είναι εύκολο να φεύγεις από την Ιταλία, προφανώς με ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου, και να βρίσκεσαι στην Κύπρο. Με έπεισε όμως ο πρόεδρος του Άρη για το project το οποίο ετοιμάζουν στην Κύπρο, στον Άρη. Γι' αυτό και αποδέχτηκα την πρόταση. Μάριους, give us some 1 or 2 minutes to see the highlights of the game and we will be back with you. Of course. Μπροστά ο Άρης, το γύρισμα στην περιοχή, 1-0. Ο Στεπίνσκι. Ξανά εδώ η προσπάθεια από την παγιά που βγήκε. Καμία περίπτωση offside. Τελέστηκε το φάουλο. Καζού, είχε παγιά. 2-0. Δράνεια στην άμυνα της Ανόρθωσης. Και πάλι ο Στεπίνσκι ανενόχλητος σχεδόν. Ιτάλι εδώ. Η παγιά. 3-0. Πάρτι για τον Άρη. 3-0 με hat-trick του Στεπίνσκι. Ένα ονειρεμένο ξεκίνημα στο παιχνίδι από το γύρισμα του Βιτάλη. Τελετίτς, η σέντρα στην περιοχή, Ουάρτα, η κεφαλιά, 3-1. Η Ανόρθωση στο 29 μειώνει. Ο Ουάρτα τελείωσε την φάση. 3-1. Κορέλια για τον Ουάρτα. Η παγιά του Άρτα είναι καλή ευκαιρία εδώ για το 3-2 και θα γίνει με τον Καλτσά. Η Ανόρθωση μειώνει. Κατάφερε να φτάσει στον Καλτσά, ο οποίος με έναν δύσκολο τρόπο. Πόποβιτς χαμηλά για τον Καλτσά. Καλτσά στην περιοχή. Για να δούμε, δοκιμάζει το σουτ. Εκπληκτική επέμβαση από τον Βαν Άλβες. Ικανοποιημένος από τον γρήγορο γκολ που πέτυχε η ομάδα του, αλλά για την ώρα δεν είναι αρκετό το γέννημα του. Καλτσά, η κεφαλιά ξανά. Η επέμβαση από τον Βαν Άλβες, η κεφαλιά του Ριτσβάνη. Λοιπόν, είδαμε και τα στιγμιότυπα. Ο Μάριος είναι πάντα μαζί μας. Βάνα is a great goalkeeper, Μάριος. Are you agreed with us? Yes, of course. He used to play in Porto. He was second goalkeeper of Porto. That's mean a lot.
So we believe in him and we feel sure and comfortable. Μας είπε ότι ήταν και είναι ένας μεγάλος τερματοφύλακας, ήταν ο δεύτερος τερματοφύλακας της Πόρτο. Είμαστε πολύ άνετοι μαζί του και ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Μάριος, at first you said no to Aris and then you decided to come to Cyprus. After these first games, what do you think? It was the right decision, and what do you think about the quality of our championship? You know, when I take one decision, I believe in this decision. So I think it was a good decision. And to be honest, even if it's worse decision, I will never say it. But no, for the moment, I'm happy. I'm happy here. And first three games, I didn't score. So. You know, for the striker, it's very important to score goals, and this game I scored 3, so I hope to score as most goals as possible this year. And you know, the most important thing to achieve the targets with the team. Μας είπε στην ερώτηση αν ήταν η σωστή απόφαση τελικά που πήρε ότι. Πάντα λέω ότι παίρνω μια σωστή απόφαση. Ακόμη και αν ήταν η πιο άσχημη απόφαση που είχα πάρει, θα την υποστήριζα. Το δικό του στοίχημα είναι να καταφέρει να πετύχει με την ομάδα του τους στόχους τους οποίους έχει θέσει. Μάριους, Άρης, at the last years was moving between first and second division. Yesterday you said that we have to treat Aris as a big team. Why did you say that? I said that because we have the players and we have quality in the team in my opinion to be one of the best team in this league. So that's why also I am here. You know, I cannot imagine that we are fighting to stay in the league. No, this is like. I came here. I like to dream. I like to have the big targets. So even after the first games, I think that everybody have to be serious with Aris this year. Το ρωτήσαμε γιατί μας είπε χθες ότι θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε στον Άρη σαν μια μεγάλη ομάδα. Μας είπε ότι γιατί έχουμε φτιάξει μια καλή ομάδα. Μας είπε ότι πρέπει να μείνουμε μακριά από τις περιπέτειες. Και μας είπε επίσης ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα. What is your goal? You said before that you have a dream with Aris. What is your goals with Aris? What is my goal? Of course, we dream to go to Europe, but I think the target who is the most closed in front of us is the most important. So now we have a cup on Wednesday, and after we have Aachen again. So you know. Step by step, win the games, score goals, and after the season and in the end of the season, let's see what we gonna do and which kind of team we are. If we are a big team in this country or yeah, we are like normal team. Να κάνω τη μετάφραση και να ρωτήσω ό,τι θέλεις. Μας το ρωτήσαμε ποιος είναι ο στόχος του για τον Άρη στην φετινή χρονιά. Μας είπε ότι ο στόχος μας είναι να βγούμε Ευρώπη. Φυσικά παίρνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε αγώνα κυπέλου. Μετά παίζουμε με τον Εθνικό Άχνα. Στο τέλος της χρονιάς θα κάνουμε ουσιαστικά ταμείο αν καταφέραμε να είμαστε μια μεγάλη ομάδα ή αν θα είμαστε μια νορμάλ ομάδα. Μάριος, you play in France, you play in Italy. What is your opinion about our championship and the difference, little? I think the championship have a lot of
individual quality, mm-hmm. but the championship don't have a lot of organization like football tactic and football organization during the game. There is a lot of space between the lines. There is no disciplined players, but they have good quality in the same moment. So, you know, the best player who have these two things, they are playing in France, in England, and in Italy. To come to Cyprus, you must not have something to be here, you know, and that's the difference, I think. Mm-hmm. Ρώτησε ο Πανίκος ο Κωνσταντίνου ποια είναι η διαφορά, γιατί έχει παίξει και στη Γαλλία και στην Ιταλία, ποια είναι η διαφορά των δύο αυτών πρωταθλημάτων με την Κύπρο. Μας απάντησε ότι υπάρχουν διαφορές. Στην Κύπρο είναι δυνατό το πρωτάθλημα, στην Γαλλία και στην Ιταλία υπάρχει οργάνωση, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις γραμμές του γηπέδου, ανάμεσα στις γραμμές των ομάδων, και όταν είσαι καλός ποδοσφαιριστής παίζεις αυτά τα πρωταθλήματα στην Γαλλία και στην Ιταλία. Marius, thank you very much about your for your presence here in our show. All the best to you, all the best to Aris, and we will speak again, I think, in this year about you. Okay. Good luck. Thank you a lot for inviting me, and see you again. Thank you very much. Bye. Thank you. Thank you. Marius. Thank you. Bye. Θα τον ξαναζητήσουμε φυσικά τον Μάριος, γιατί θεωρώ ότι θα είναι από τους παίκτες που θα μας απασχολήσουν στη φετινή χρονιά.